Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στο Παλαιό Δημαρχείο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρμοδίων υπηρεσιών με θέμα την οργάνωση και συνεργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων έντονων καιρικών φαινομένων όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εδώ. Να συντονίσουμε αλλά και να βάλουμε θέματα τα οποία δεν είχαμε στο μυαλό μας λόγω του ότι πολλά φαινόμενα πλέον εναλλάσσονται και σε εποχές που δεν ήταν αναμενόμενα. Όλοι εμείς εδώ έχουμε την θέληση, έχουμε την βούληση, έχουμε καθήκον να το κάνουμε για τους συμπολίτες μας, για τους συνδημότες μας, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. Πράγματι, η πρόληψη σώζει ζωές. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα για να, με τους ειδικούς, όπως είπα προηγουμένως, για να βάλουμε τα νέα πλάνα έναντι της χειμερινής περίοδου και να μας πούνε, όπως είπε και ο Δήμος, απόψεις. Εμείς θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουμε έτσι με κάποια μέτρα που θέλουμε εμείς σαν υπηρεσία που έχουμε αποφασίσει, όπως για πρώτο σημείο για μας είναι εκδηλώσεις ενημέρωσης πολιτών. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει είναι να γίνει ανακοινώσεις τύπου στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτά πρέπει να γίνονται πριν από τη χειμερινή περίοδο και κατόπιν όταν πράγματι βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση πλημμυρών, σε πλημμύρες, πώς θα αντιμετωπιστούν οι κάτοικοι, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Ένα βασικό σημείο που είναι εθελοντικές ομάδες, πράγματι παίζουν σημαντικό ρόλο στη βοήθεια για να μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να λύσουμε τα προβλήματα που θα μας παρουσιαστούν. Ο Δήμος, κάνω μια παρένθεση να πω ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε και άλλες εθελοντικές ομάδες, που να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε σαν Δήμος να ενισχύσουμε και το προσωπικό και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και τις ομάδες για ένα καλύτερο θετικότερο αποτέλεσμα. Συντονισμός των υπηρεσιών. Ξέρετε ότι ο Δήμος έχει πάρα πολλές υπηρεσίες και πολλές, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες. Για να προβούμε σε θετικά αποτελέσματα πρέπει να υπάρξει όλος ο συντονισμός των υπηρεσιών αυτών, τόσο των τεχνικών όσο και της καθαριότητας που διαθέτει πάρα πολύ προσωπικό σε δύσκολες στιγμές. Και όλα αυτά βέβαια θα γίνουν κάτω από την διεύθυνση της πολιτικής προστασίας για να μπορέσει έτσι να υλοποιήσουμε καλύτερο, έτσι, γενικότερα τα προβλήματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε με κάθε τρόπο αύριο κιόλας τη διαχείριση των δασών μας. Τα δάση του Δήμου και τα δημόσια, δεν σας ρίχνω κάποιες έτσι αυτές ευθύνες, όλοι μας έχουμε κάποια ευθύνη, χρειάζονται διαχείριση. Δεν αρκεί πυροσβεστικά να ερχόμαστε και να λύνουμε απλά κάποια προβλήματα. Όταν λέω πυροσβεστικά εννοώ την επίλυση των άμεσων αναγκών. Πρέπει να ενσκύψουμε στο θέμα της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, ούτως ώστε να μειωθεί η βιομάζα. Τα δάση είναι εκτός διαχείρισης τα τελευταία 20 περίπου χρόνια και έχει συσσωρευτεί πολύ βιομάζα, με αποτέλεσμα η φυσική εξέλιξη των μεσογειακών δασών να είναι κάποια στιγμή να καταστραφούν από μια ενδεχόμενη πυρκαγιά. Ελπίζουμε να πάμε καλύτερα. Θέλουμε σαν Άμπελος, η χαρά μας είναι να υπάρχουν οι φορείς να έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους και αυτοί που διοικούν τους φορείς, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τόπος χρειάζεται συνεργασία, αλληλεγγύη μεταξύ όλων μας, και ο κάθε ένας που διοικεί ένα φορεία δεν πρέπει να προσωποιεί, να εργαλειοποιεί κατά κάποιο τρόπο το φορεία, αλλά να είναι υπηρέτης του φορεία και όλοι μαζί σαν φορείς να συνυπάρχουμε και να αλληλοβοηθούμε την όλη κατάσταση. Έτσι θα πάμε καλύτερα. Μεγάλη σημασία έχει ο κατάλληλος συντονισμός. Δεν είναι μόνο η φωτιά που θέλει όσο πιο γρήγορα πάμε, είναι και τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι και οι σεισμοί, είναι όλα αυτά τα οποία η πολιτική προστασία πια οι ευθύνες έχουν ανέβει, είναι και η κλιματική κρίση. Αυτό που θα παρακαλέσω εγώ είναι η κυρία Μίτση Καετότητα, στελέχη τη προστασία του Δήμου, ένα αντίστοιχο όργανο να συνεδριάσει με τα
αρχές του επόμενου έτους, με την ανάγκη των κατοικών της νέας δημοτικής αρχής, επειδή δεν υπάρχουν και νέοι αρμόδιοι συνδήμαρχοι της πολιτικής προστασίας, ώστε να ξεκινήσουμε ομαλά, να κάνουμε απολογισμό τις τελευταίες συνεδρίες, αλλά όσο νωρίτερα προετοιμαστούμε για τη νέα αντιπυρική περίοδο, να δούμε πού μπορούμε να συμβάλλουμε, τόσο καλύτερα νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Ότι δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαμε καλά φέτος, συνολικά σαν περιφέρεια, πρέπει να μιλάω κιόλας, αλλά και σαν νησί, γιατί διότι υπηρετώ 20 χρόνια και έχουμε ζήσει όλες τις δύσκολες πυρκαγιές στο νησί. Αυτό πρέπει να προβληματίζει όλους τους φορείς και ειδικά μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 21-27 θα πρέπει και οι Δήμοι ως μεγάλοι δασοκτήμονες να προετοιμαστούν, να ετοιμαστούν, να έχουν έτοιμες μελέτες ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Αυτό που λέει ο κύριος Κράλης το είδα παντού. Τα αντιπυρικά σχέδια που γίνονται και στη Χίο που επισκέφθηκα προχθές και στη Σάμο αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι οδηγοί για όλους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την πολιτική προστασία, με όλα τα θέματα που απασχολούν. Είμαστε μόνοι μας στα νησιά. Αν μείνουμε, όταν υπάρχουν μεγάλα συμβάντα σε εξέλιξη στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι δύσκολο να ενισχυθούμε.